Λοιπόν, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, για ακόμα μια φορά στους δημιουργικούς διαλόγους. Έχουμε κοντά μας, το ξέρετε ήδη, αλλά το επιθυμίζουμε κάθε φορά, τον εκλεκτό γιατρό και συγγραφέα Βασίλη Ζακλή. Καλησπέρα και από μένα, ναι. Και εύχομαι αυτά που λέμε και να τα ακούμε πρώτα εμείς και να τα ακούνε και οι φίλοι μας. Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο να ακούμε, είναι και ένα πράττωμα, όπως έχουμε πει με τον αγαπητό μας Αργύρη, τον αδερφό εδώ και πρόεδρο της κινήσεως. Και θα μιλήσουμε για την ελεημοσύνη, Αργύρη, για την ελεημοσύνη. Για την ελεημοσύνη λοιπόν ο λόγος, σωστά. Βασίλη, θα κάνω πάλι μια εισαγωγή και μετά θα δώσω το λόγο σε σένα και θα αναλύσουμε το θέμα της ελεημοσύνης. Μακάρι αυτοί που ελεούν, διότι αυτοί θα ελεηθούν εν τη μέρα της κρίσεως, μας λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ο Θεός από ελεημοσύνη έγινε άνθρωπος, μας αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο μεγάλος διδάσκαλος για την ελεημοσύνη είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος μας είπε να δίνουμε, να ευεργετούμε και να ελεούμε όλους χωρίς καμιά διάκριση. Να δίνουμε την ελεημοσύνη μας στον καθένα που την έχει πραγματικά ανάγκη και όχι σε αυτούς που κοροϊδεύουν. Κάνουμε ελεημοσύνη για να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό, αλλά και από αγάπη στον πλησίον μας. Η ελεημοσύνη λοιπόν που γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μέρος μιας γενικής προσπάθειας του χριστιανού να απεγκλωβιστεί από τον εγωισμό του για να μπορέσει να κοινωνήσει με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Η ελεημοσύνη λοιπόν είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής διαδικασίας και όχι μιας εξωτερικής προτροπής του να κάνει καλής μια καλή πράξη. Υπάρχει και μια διαφορά εδώ ανάμεσα στην κοσμική ελεημοσύνη που γίνεται άσχετα με την Εκκλησία και με τον Θεό και την χριστιανική ελεημοσύνη, η οποία προτρέπει, που μας προτρέπει η Εκκλησία εμάς τους χριστιανούς και η οποία γίνεται πάντα σε σχέση με τον Θεό. Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, θα πούμε ότι η λέξη ελεημοσύνη έχει ομόριζες λέξεις, το έλεος, ελεήμων, ελεητικός, και σημαίνει καταρχάς το έλεος και το νύκτο του Θεού και έπειτα τη βοήθεια προς τους προθούς. Ο λόγος εσένα, Βασίλη. Μάλιστα. Ακριβώς. Ελεημοσύνη σημαίνει να ελεήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Και ο πρώτος ελεήμων είναι ο Θεός, ο οποίος μας ελεεί, διότι λέει «Πάσα δώσ' αγαθή και πάν δώρη μου ατέλειου, αν θυμεστεί καταβαίνουν εξού του Πατρός τον φώτα», λέει. Άρα λοιπόν ο Θεός μας δίνει τα πάντα, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, ακόμα και το λόγο, ακόμα και τη διάνοια, τη σωστή σκέψη, τα τρόφιμα, τα πάντα, είναι του ελεούντος ημάς Θεού. Ο άνθρωπος μοιάζει με τον Θεό μόνο όταν είναι ελεήμων. Σε οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να μοιάζει με τον Θεό. Σε τι να μοιάζει, στη θεολογία, ο άνθρωπος κάνει λάθη. Δηλαδή, μπορεί να λέει μερικά σωστά πράγματα, αλλά μπορεί να πει και ορισμένα λαθασμένα. Στη συναμαρτία δεν μπορεί να είναι αναμάρτητος. Όταν όμως ελεεί, μοιάζει με τον Θεό. Γιατί ο Θεός δίνει, είναι δοτικός. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όμως, να ξέρουμε ότι η ελεημοσύνη, αυτό που είπες προηγουμένως, ότι πώς την όρισες, ας πούμε, την ελεημοσύνη σαν κάτι που δίνεται από τον νύκτο του ανθρώπου προς τον άλλο άνθρωπο και τον νύκτο του Θεού προτίστως προς την ανθρωπότητα, θα λέγαμε ότι μια λέξη σημαίνει συμπάθεια περισσότερο, δηλαδή να πάσχουμε μαζί με τον άλλον και δεν σημαίνει μόνο να δίνουμε μια δραχμή που χρειάζεται γι' αυτό, 2 δραχμές, 2 ευρώ, τις λόγω δραχμές, δεν πειράζει, έχω μείνει στις δραχμές κατά κάποιο τρόπο. Το ίδιο είναι. Και αυτό πρέπει να γίνεται και η υλική ελεημοσύνη, αλλά υπάρχει και η πνευματική ελεημοσύνη. Η σπουδότητα μεταξύ αυτών των δύο μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι είναι μεγάλη στην πνευματική ελεημοσύνη. Διότι το σώμα θα φύγει κάποτε, θα το ελεήσουμε για το σώμα, αλλά θα φύγει κάποτε και θα ελεηθεί το σώμα μας από το Θεό, αλλά εκείνο που θα μείνει θα είναι η ψυχή με όλα εκείνα τα οποία έχει πράξει μέσα στη ζωή της. Και αυτή η ελεημοσύνη που γίνεται η πνευματική ελεημοσύνη, δηλαδή το να διδάξεις, ας πούμε, κάποιον άνθρωπο και να γίνει χριστιανός πραγματικός, αυτό είναι μια ανεκτίμητη προσφορά ελεημοσύνης, περισσότερο από την υλική ελεημοσύνη, θα λέγαμε. Αλλά είπαμε να μην παραλείπουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Η μοίρα των ανθρώπων, αγαπητέ μου, αδερφέ Αργύρη, είναι κοινή. Αύριο μπορεί να αρρωστήσουμε και να χρειαστούμε κι εμείς ελεημοσύνη. Να μην έχουμε άνθρωπο να μας κοιτάξει και να ζητήσουμε κι εμείς ελεημοσύνη. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και να φτάσει ο άνθρωπος εκεί. Τα πράγματα είναι τρεπτά σε αυτή τη ζωή. Ο Θεός λοιπόν που δίνει σε όλους, μας λέει να βοηθάμε τους ασθενέστερους. Γιατί εκπροσωπείται ο Χριστός από τους αδύναμους και τους μηδαμινούς ανθρώπους, λέει. Σε έναν μικρό από αυτούς τους μικρούς, σε μένα το έκανες, λέει ο Χριστός. Δηλαδή δίνει το βάρος του στον άνθρωπο ο οποίος είναι αναγκεμένος, δεν έχει τα απαραίτητα κλπ. Αυτή η ελεημοσύνη έχει μεγάλη αξία. Βασίλη, είπα, ναι. Μια και το ανέφερες τώρα, θα μας ρωτήσει κάποιος πώς μπορεί να εφαρμόσει την αρετή της ελεημοσύνης. Επίσης, η ελεημοσύνη είναι μια αρετή η οποία αφορά μόνο τους πλούσιους. Όχι, όχι. Κάθε άλλο. Αφορά όλους τους ανθρώπους. Στο Ευαγγέλιο έχουμε το δίλεπτο της χείρας. Αυτή δεν είχε άλλα λεφτά και έβαλε ένα δίλεπτο στο κυβότιο εκεί που είναι για τους φτωχούς. Και την επένεψε ο Χριστός. Λέει, αυτή έβαλε τα περισσότερα από όλους. Γιατί έβαλε ό,τι είχε. Έδωσε το είναι της δηλαδή. Ναι, ο πλούσιος πρέπει να κάνει μεγαλύτερη ελεημοσύνη το φτωχό. Αυτό είναι επόμενο. Αλλά και ο φτωχός δεν πρέπει να. Αν δει κάποιον εκεί είναι φτωχότερος, πρέπει να τον ελέγξει. Έτσι δεν είναι. Και επίσης, ελεημοσύνη, δεν έχει, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν δούμε κάποιον νηστικό πρέπει να του δώσουμε τροφή. Όταν δούμε κάποιον ο οποίος διψά πρέπει να του δώσουμε νερό να ξεδιψάσει. Η φιλοξενία πάλι έχει να κάνει την ελεημοσύνη. Η παρηγοριά. Γι' αυτό λέμε η συμπάθεια και το ενδιαφέρον. Περικλείει η συμπάθεια και το ενδιαφέρον όλες τις εκφάνσεις μιας βοήθειας των ανθρώπων. Κάποιος είπε ότι δεν έχω να δώσω, λέει τίποτα. Και του είπε ένας άλλος, άγιος άνθρωπος, που λέει: κοίτα να δεις. Αφού δεν έχεις να δώσεις τίποτα, θα πας σε ένα νοσοκομείο και θα πεις: ποιος άνθρωπος δεν έχει κανέναν, δεν έχει επισκεπτήριο, δεν έχει κανέναν να τον βλέπει. Και θα πας από τον άνθρωπο δίπλα και θα του πεις: γεια σου, ήρθα να σου κάνω λίγη παρέα. Θες να σου κάνω λίγη παρέα. Και να κάτσεις 2-3 ώρες με αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει επισκεπτήριο. Αυτό είναι μεγάλη ελεημοσύνη να το κάνεις. Γιατί δίνεις τον ίδιο στον εαυτό, την ίδια σου την ώρα αυτά. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει άλλον να μιλήσει, γιατί θέλει ο άνθρωπος να μιλήσει με κάποιον άλλον, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θα σου πω ένα αυτό και να σου δώσω το λόγο. Μια γυναίκα λέει, αυτά τα λέω γιατί εμένα μου εντυπωθήκανε από μικρός και δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Και νομίζω ότι εντυπώνονται και στους άλλους και ειδικά στους μικρούς. Και έτσι λέω, αφού κάνουμε ένα 20 λεπτό εδώ, να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα τα οποία είναι εντυπωσιακά, δηλαδή με την καλή έννοια εντυπωσιακά. Ο άνθρωπος εντυπωσιάζει πιο πολύ με το κακό παρά με το καλό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον εντυπωσιάσουμε με κάτι καλό τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα η οποία μιλάει κάθε μέρα με τον Χριστό. Και μια μέρα της έρχεται η έμπνευση και λέει: Χριστέ μου, λέει, δεν μπορείς και σε μένα να έρθεις, λέει, μια μέρα να σε δω εδώ πέρα, επειδή είμαι φτωχή, επειδή είμαι αυτή. Και ακούει από τα εικονίσματα μια φωνή και της λέει: θα έρθω αύριο. Και περιμένει τώρα αυτή. Αρχίζει και φτιάχνει εκεί πέρα φαγητά, φτιάχνει το σπίτι κλπ. Το πρωί χτυπάει ένα στην πόρτα, λέει: κυρία μου, λέει, είμαι φτωχό και θέλω αυτό. Όχι, ρε, φύγε τώρα, έχω πολλή δουλειά, έχω μεγάλο ξένο να υποδεχτώ κλπ. Τον έδιωξε. Μετά από κάνα 2 ώρες πάει μια γυναικούλα, τη λέει: δώσε ένα κομμάτι ψωμί που πεινάω και ξέρω εγώ. Λέει: μα τώρα ήρθε παιδάκι μου, λέει: έλα αύριο μια άλλη μέρα, λέει, να σου δώσω. Λέει: τώρα δεν μπορώ. Είμαι πιασμένη, δεν καταλαβαίνει, λέει τώρα. Τέλος πάντων και το βράδυ ήρθε κι άλλο ένα τρίτο. Εσύ το ξέρεις, Ναι, το ξέρω, αλλά δεν ξέρω οι τηλεθεατές όμως. Μπορεί να το ξέρουν, ναι, αλλά είναι αυτοί που το ξέρουν, το λέμε. Ήρθε και ένας τρίτος και ζήτησε ελεημοσύνη και αυτή πάνω σε έναν αμπουμπούλα της εκείνη την ώρα που περίμενε. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, νύχτωσε, πήγε 12 η ώρα, περίμενε μέχρι τις 12 αυτή, γονάτισε στο εικονοστάσιο και λέει: Χριστέ μου, λέει, εσύ πάντα, λέει, το λόγο στον εκρατάς, λέει. Πώς έγινε τώρα, λέει, και δεν μου εμφανίστηκες καθόλου, ας πούμε, μου πες, θα έρθει στο σπίτι μου να σε δω και εγώ, λέει, και αυτά. Ακούγε μια φωνή και της λέει: εγώ 3 φορές ήρθα και με έδιωξες. 3 φορές είχε πάει ο Χριστός με τη μορφή κάποιου πονεμένου, δυστυχισμένου ανθρώπου και αυτή τον έδιωξε.
Λοιπόν, εμένα, εγώ αυτό το άκουσα στη Θεσσαλονίκη από τον Σεβαστιανό, τον Μακαριστό, ο οποίος πολεμούσε για τη Βόρεια Ήπειρο, αν θυμάσαι, μαζί με τον Καδιώτη. Και είναι τώρα 35 με 40 χρόνια που το άκουσα. Δεν μου έχει φύγει από το μυαλό και το λέω κάθε τόσο. Όποτε βρω ευκαιρία, και λέω αυτό το πράγμα. Και σωστά κάνεις που το λες. Να, πεις και εσύ γιατί σε πήρα. Εγώ θα συνεχίσω και θα πω κάποια ωφέλη από την ελεημοσύνη, πάντα από τους Αγίους Πατέρες, έτσι είπα εμένα, ότι ωφέλη της ελεημοσύνης, η καρδιά μας πληροφορείται από την αγαθή πράξη μας, αναπαύεται. Η ελεημοσύνη, ηλική και πνευματική, καθιστά τους ανθρώπους μιμητές του Θεού. Υπάρχουν ευεργετικές συνέπειες τόσο στη σωματική και τόσο και στην ψυχολογική υγεία. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και μια γέφυρα με την πρώτη εκπομπή που κάναμε όσον αφορά την κατάθλιψη. Είναι ένα φάρμακο που ελεημοσύνη για την κατάθλιψη. Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη από ένα πανεπιστήμιο μας λέει ότι όσοι κάνουν ελεημοσύνη έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή πίεση. Και σαν γιατρός τώρα μπορείς να το επιβεβαιώσεις. Βέβαια, γιατί είναι η ψυχή μέσα. Επίσης, ενεργοποιείται, λέει, ένα σημείο του εγκεφάλου το οποίο σχετίζεται με το συναίσθημα της ικανοποίησης μέσα από την ελεημοσύνη. Και όταν προσφέρει κάποιος βοήθεια, σηματοδοτεί και την ενεργοποίηση ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, ενισχύεται η υπόλοιψη του ανθρώπου, γινόμαστε έμπρακτα χρήσιμοι για το ευρύτερο κοινωνικό ιστό, η εικόνα μας βελτιώνεται και συμβάλλουμε ώστε ο κόσμος μας να γίνεται καλύτερος. Σωστά, σωστά. Και επίσης η ελεημοσύνη περιέχει μέσα έτσι πανανθρώπινες αξίες όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η προσφορά, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και άλλα πολλά. Έτσι είναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα θα έκανα μια ερώτηση εγώ στους αγαπητούς φίλους που μας ακούνε. Τι είναι σπουδαιότερο, να στήσει ένα νεκρό ή να επιστρέψει έναν άθεο προς τον Θεό, δηλαδή να του δώσεις επίγνωση, ας πούμε, ότι ο Θεός είναι το παν για μας και να γίνει θρησκευόμενο άτομο και να σώσει και την ψυχή του. Μπορεί να απαντήσουν οι περισσότεροι να αναστήσει έναν νεκρό, και όμως δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι να κάνεις έναν άνθρωπο να πιστέψει στον Θεό, να του δώσεις δηλαδή αφορμές και καθοδήγηση ώστε να γίνει πιστός από άπιστος. Τότε σώζει μια ψυχή και όπως λέει ο Άγιος ο Ευαγγέλιο στην πρώτη επιστολή του, αδερφός του Πέτρου, όποιος επιστρέψει έναν, λέει, προς τον Θεό, πλήθος αμαρτιών του ξεπλένει, ας πούμε. Ποιον είχε αδερφό ο Ιωάννης? Τον Ιάκωβο. Η επιστολή του Ιακώβου. Σε ευχαριστώ πολύ. Η επιστολή του Ιακώβου, λοιπόν, λέει ότι όποιος επιστρέψει έναν άνθρωπο από την αθλία στην πίστη στον Θεό, σώζει πολύ και τον εαυτή του, την ψυχή δηλαδή σώζει, με λίγα λόγια. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορείς να κάνεις έναν άνθρωπο από πιστό. Δηλαδή, ένα να κάνεις, καθάρισες, που λένε. Έτσι. Ένα να κάνεις. Γιατί και αυτός μια ψυχή έχει, εσύ μια ψυχή έχει. Πόσο μάλλον οι Άγιοι που κάνουν χιλιάδες ανθρώπους πιστούς, έτσι πηγαίνουν σε μια πόλη και η μισή πόλη μετά γινόταν χριστιανική. Οι Απόστολοι, οι μεγάλοι Απόστολοι, έτσι κάνουν. Ο Απόστολος Παύλος έκανε όλη την Ελλάδα, τη μισή Ελλάδα την έκανε χριστιανική. Γιατί βέβαια έχει και την προστασία του Θεού από πάνω και το Άγιο Πνεύμα το οποίο τον καθοδηγούσε. Άρα λοιπόν είναι συμφερότερο να επιστρέψεις έναν άνθρωπο στον Θεό παρά να αναστάνει νεκρούς. Γιατί ο νεκρός θα ζήσει, αυτός που θα αναστήσει, θα ζει 10, 20, 30 χρόνια και μετά ξαναπεθάνει. Δεν πρόκειται να μείνει αιώνια, έτσι. Σωστά. Ενώ η ψυχή θα μείνει αιώνια, αυτή είναι η διαφορά. Σωστά. Λοιπόν, τώρα μπαίνει, λέει, ο πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, αυτός ο οποίος δεν κάνει ελεημοσύνη, τι γίνεται, μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Ερώτημα. Εννοείς την παραβολή της κρίσεως ή γενικότερα? Και εκείνο που λέει για τον νεαρό, τον αιανία που λέει το Ευαγγέλιο, ότι του λέει ο Χριστός πούλησε τα πάντα και έλα και ακολούθησέ με. Και αυτός ήταν περίλυπος, λέει, και σηκώθηκε και έφυγε, δεν τον ακολούθησε. Και γύρισε ο Χριστός στους μαθητές και είπε ότι γύρισε και τους είπε, βλέπετε πόσο δύσκολο να μπει ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Όσο μια μεγάλη τριχιά, αυτοί που δένουν τα καράβια, να μπει από μια βελόνα. Από το μάτι της. Από το μάτι μιας βελόνας. Καμήλα λέγανε τότε την... Ναι. Όχι την καμήλα, τη μεγάλη. Έτσι.
Αλλά και αυτή δεν μπορεί να μπει από εκεί, πόσο μάλλον αυτό δεν μπορεί να μπει το σκηνή. Και οι Απόστολοι είπανε, τότε ποιος θα σωθεί, λέει. Και λέει ο Χριστός, τα δύνατα παρά Θεό, τα δύνατα παρά ανθρώπου, δυνατά παρά το Θεό εστί. Δηλαδή, αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αν τα ζητήσει από τον Θεό, μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Δηλαδή, να σώσει και να πλούσει ο Θεός, αν του αλλάξει το μυαλό και αρχίζει και γίνεται ο πλούσιος αυτός ελεήμων. Εξάλλου έχουμε και την περίπτωση του Ζακχαίου που δεν τα έδωσε όλα ο Ζακχαίος. Τα μισά μου υπάρχοντα, είπε, δίνω στους φτωχούς. Και σώθηκε. Είπε ο Χριστός, σωτηρία έγινε. Και δεν έδωσε όλα ο Ζακχαίος όσα είχε, γιατί δεν σου λέει να δώσει και το σπίτι σου. Αν δώσει και το σπίτι σου σε κάποιον που δεν έχει σπίτι, θα μείνει εσύ δικό σπίτι. Υπάρχει διάκριση. Ναι, μια διάκριση. Ναι. Να μην δώσει το σπίτι σου, ας πούμε. Αλλά μπορεί να δώσει ένα κομμάτι από την περιουσία σου, ό,τι μπορείς. Κανονικά οι Φαρισαίοι δίνανε το 1/10 του εισοδήματός τους. Δηλαδή παίρνανε 10.000 το χρόνο, ας πούμε, δίνανε 1.000 το χρόνο στους φτωχούς. Είναι της δεκάτης εδώ που δίνεις. Της δεκάτης. Εμείς τώρα που είμαστε και χριστιανοί, ο άλλος έδωσε τα πάντα. Έδωσε και το Ευαγγέλιο, λέει, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να δώσει. Και πήγε και έδωσε το Ευαγγέλιο. Είναι φτωχό, πάρ' το λέει να το πουλήσει, λέει, κλπ. Άλλος έδινε τα ρούχα του. Και πήγαινε γυμνός στη σπηλιά και του λέγανε ποιος είναι γύμνος. Λέει ποιος μου γύμνος, το Ευαγγέλιο λέει. Αυτό που διάβασα λέει κλπ. Να νοιαζόμαστε λοιπόν τον άλλο άνθρωπο. Έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε, αλλά πριν κλείσεις, ναι, θα ήθελα εγώ εντάχει πράγμα που οφείλω να το λέω σε κάθε κουμπί. Θα αναφέρω τώρα συγκεκριμένα κάποια πράγματα από τους Άγιους Πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος, Επίσκοπος Νήσης, μας λέει λίγα πράγματα, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε εκπομπές ολόκληρες να περιορίσουμε. Ότι κάποιος μπορεί να ευεργετήσει τον συνάνθρωπό του όχι μόνο δια χρημάτων, αλλά και διαλόγου και δια προσευχής και δια δακρύων. Η λιμοσύνη δεν περιορίζεται απλώς στην έκφραση κάποιου συναισθήματος συμπάθειας, αλλά είναι μια εκδήλωση θυσιαστικής αγάπης, έμπρακτου ενδιαφέρον και προσφορά όχι μόνο των υλικών αγαθών, αλλά και του εαυτού μας, έτσι, στα δεινά των συνανθρώπων μας. Τόσο. Πάμε Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος πάρα πολλά πράγματα έχει πει για την ελεημοσύνη, έχει γράψει την ελεημοσύνη. Μας λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, η ελεημοσύνη δεν συνιστάται απλώς στο να δίνεις χρήματα, αλλά στο να δίνεις, να βοηθάς και να συμπαραστέκεσαι με το χριστιανικό αίσθημα της φιλανθρωπίας. Πώς θα συγχωρηθείς όταν στέκεις την πόρτα σου ο Χριστός με τη μορφή του φτωχού και σημαίνει ασυγκίνητος. Αυτά μας λέει ο Ιερός ο Χρυσόστομος, ο Βασίλης. Η λέξη συμπαραστέκεσαι μου θύμισε κάτι πολύ συγκλονιστικό. Συμπαραστέκεσαι, συμπαράσταση. Λοιπόν, σε ορισμένα χωριά, νομίζω είναι συνήθεια των Βόρειων αυτό το πράγμα, όταν πεθαίνει κάποιος στο χωριό που δεν τον ξέρει ο άλλος, τι κάνει, δεν πάει στο σπίτι να συλληπιθεί τους ανθρώπους που δεν τους ξέρει, ας πούμε, κλπ. Αλλά τι κάνει, πάει και κάθεται έξω την πόρτα και στέκεται όρθιος 2-3 ώρες, όση ώρα είναι το μνημόσυνο και αυτά και τα κεράσματα κλπ. Πώς να δεν ξέρει τους ανθρώπους μέσα, δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι άγνωστος. Αλλά τι κάνει, λέει. Συμπαράσταση ή παράσταση. Στέκεται σαν στο φαντάρο απ' έξω από το σπίτι και τον εβλέπουν αυτοί ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, όχι ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, οι οποίοι είναι άγνωστοι. Κι όμως ήρθανε οι άγνωστοι να συμπαρασταθούν. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Συμπαράσταση λοιπόν. Και επιδόνουμε τώρα να σου πω και για τον Δοστογεύσκη. Ο Δοστογεύσκη λέει μια φορά. Έδινε ο Φυγαράς, δεν ήταν και πλούσιος ο Δοστογεύσκη. Πλούσιος ήταν στην ψυχή. Είναι από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του κόσμου ο Δοστογεύσκη. Για μένα είναι τρεις μεγάλοι. Για μένα προσωπικά έτσι, εγώ καλά, εκτός του πατέρα της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να πω τώρα για τον Βασίλειο και τον αυτή. Αυτή είναι εκτός συναγωνισμού, έτσι. Αλλά λέμε για τους κοσμικούς αυτούς. Ήταν ο Δοστογεύσκη, είναι ο δικός μας ο Παπαδιαμάντης και αυτός που έγραψε τους Αθλίους, ο Βίκτορ Ουγκό. Είναι μεγάλοι άνθρωποι αυτοί και τα βιβλία τους είναι πολύ σπουδαία, ας πούμε, τα διαβάσει κανείς και ειδικά τα παιδιά, ας πούμε, παίρνουν πολλά μηνύματα. Δοστογεύσκη, λοιπόν, συνάντησε στον δρόμο ένα φτωχό, ο οποίος του ζήτησε να του δώσει δύο καπίκια. Δύο καπίκια είναι σαν να λέμε τώρα εμείς ένα 2 ευρώ. Ψάχνει τον Δοστογεύσκη να δει αυτά και βλέπει ότι δεν είχε το πορτοφόλι του μαζί. Και του πιάνει τα χέρια μέσα στο χειμώνα, έτσι του πιάνει τα χέρια και του λέει: άνθρωπε μου, συγχώρεσαι, μου λέει. Έχω ξεχάσει το πορτοφόλι μου. Και γυρίζει αυτός και του λέει
Το ότι μου έδωσε τόση αξία, του λέει, που μου μίλησε, συγκινούμε τώρα το λέω. Είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη που έχω πάρει από άνθρωπο. Δηλαδή, τι να του κάνω, να μου δώσει ένα εικοσάρικο και να μου το πετάξει έτσι, να πούμε, να το πάρω μέσα στη λάσπη, να μου πει πάρε και εσύ, ρε φτωχέ, ξέρω. Αυτό του δείξε ότι σε βλέπω σαν αδερφό μου και συγχώρεσέ με που δεν έχω να σου δώσω. Αυτό δεν είναι συγκλονιστικό, αυτό δεν είναι συμμετοχή ψυχική. Δεν του δώσε τίποτα, αυτό δεν είχε. Κι όμως ο άλλος συγκλονίστηκε και έκλαψε, ας πούμε, και του λέει: αυτό το πράγμα που έκανες τώρα, λέει, είναι η ωραιότερη ελεημοσύνη που έχω πάρει στη ζωή μου. Το ενδιαφέρον που έδειξε, ας πούμε, κλπ. Λοιπόν, η ελεημοσύνη πρέπει να γίνεται, πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τον φτωχό συνάδελφό μας, να θυμόμαστε τις πέντε μωρές παθαίνες, τις πέντε χαζές δηλαδή, οι οποίες δεν είχαν πάρει λάδι, που σημαίνει ότι δεν είχαν συμπάθεια για τους ανθρώπους. Κάνανε παρθενική ζωή για την πάρτη τους, για τον εαυτό τους, να φανούν στον Θεό ότι είναι παρθένες και ότι ακούνε κλπ. Αλλά τους ανθρώπους δεν τους κοιτάγανε και αυτό δεν πήγαν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό δηλεί η ρίση, αυτό το θέμα που έκανε ο Θεός για να δείξει ότι πρέπει να είσαι και παρθένος, λέει ο λόγος, αλλά και ελεήμων μαζί. Να μην χωριστείς από την ελεημοσύνη επειδή έχεις την παρθενία ή επειδή μπορεί να είσαι καλός στο να μιλάς στους ανθρώπους. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι και ελεήμων μαζί. Δηλαδή, αν σου λείπει αυτή η αρετή, η αρετή της αγάπης, γιατί αυτή είναι τελικά η ελεημοσύνη, μηδενίζονται και οι άλλες αρετές του ανθρώπου. Αυτά είχα εγώ να πω. Βασίλη, δεν μπορώ, δεν έχω λόγια δηλαδή να... Εγώ δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Μεγαλύτερη εκπομπές. Εγώ θα κλείσω με 2-3 πραγματάκια, αν και έπρεπε να αφήσω έτσι την εκπομπή, δεν χρειάζεται το καλύτερο κλείσιμο το οποίο να πω ότι η ελεημοσύνη σε καθυλώνει, σε αγκαλιάζει, σε μαλακώνει, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, το σημαντικότερο. Η πραγματική ευτυχία είναι να δίνεις παρά να λαμβάνεις. Τρέξει λοιπόν και αγόρασε τη σωτηρία δια της ελεημοσύνης. Αυτά μας λέει η Εκκλησία μας, αυτά μας λέει οι Άγιοι Πατέρες μας. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Εύχομαι να ευοδοθεί να ένας άνθρωπος τουλάχιστον να ωφεληθεί από αυτά που είπαμε τόση ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας με ένα καινούργιο θέμα πάλι. Και όπως λέει και ο αγαπητός εδώ Βασίλης, βάζουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι. Τουλάχιστον προσπαθούμε. Ακριβώς. Γεια σας. Χαίρετε.